Ο κ. Γιάννης Στασιούλας, μέλος της Εκκλησιαστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μια σκληρή πραγματικότητα βιώνουν οι εργαζόμενοι και δεν ξέρω πόσο πιο δυσίωνα θα πρέπει να βλέπουμε το μέλλον για τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας. Εγώ νομίζουμε ότι αν το δούμε μέσα από το πρίσμα του αγώνα που βάζει στο επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων, μπορούμε να το δούμε ελπιδοφόρα και έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα να σας δώσουμε. Δηλαδή προχθές υπογράψαμε μετά από πολλά χρόνια συλλογική σύμβαση εργασίας με μεγάλες αυξήσεις στα κατώτερα μεροκάματα του εργάτη, του βοηθού, του τεχνίτη. Για τις κατασκευές λέτε τώρα, έτσι. Για τους οικοδόμους, για τον κλάδο των οικοδόμων, που θα ισχύει από την 1η Απρίλη. Δηλαδή θεωρούμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον με δεδαλώδεις αντεργατικούς νόμους να πετυχαίνουμε μια σύμβαση που αυξάνει το μεροκάματο του εργάτη κατά 18,3%, του βοηθού 28,3% και του τεχνίτη 38,5%. Και πάνω σε αυτά θα προσθεθούν και τα επιδόματα του γάμου 10%, το επίδομα σπουδών άλλα 10%, επίδομα για ειδικές συνθήκες εργασίας σε μεγάλο ύψος ή στις γαλαρίες ή σε θαλάσσια έργα από 5%. Θεωρούμε πολύ σημαντικό πράγμα ότι κατοχυρώσαμε τις 6 τριετίες και όχι μόνο με τον γνωστό τρόπο που είναι σε όλους, με τον τρόπο που είναι σε όλους γνωστός, δηλαδή από 900 ένσημα στην κάθε τριετία, αλλά οι τρεις πρώτες τριετίες από 600 ένσημα και οι επόμενες τρεις, η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη από 450 ένσημα. Αυτό βοηθάει πολύ τους οικοδόμους να παίρνουν αυτές τις προσαυξήσεις των τριετιών. Θεωρούμε σημαντικό ότι προσθέσαμε 5 μεροκάματα επιπλέον σε περίπτωση που κάποιος πάθει ένα τύχημα ή ασθενήσει, δηλαδή τα ημεροκάματα γίνονται 30, και εκτιμάμε ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν έπεσε από τον ουρανό, ούτε γιατί φιλοτιμήθηκαν οι εργοδότες του κλάδου να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Δεν φημίζονται κανένας από τους εργοδότες ότι να βάλει έναν αστερίσκο μόνο, κύριε Τασιούλα, και νομίζω ότι θα είναι καλό, γιατί ενδεχομένως να πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλους κλάδους όπου γκρινιάζουν ότι δεν βρίσκουν εργατικά χέρια, έτσι. Γιατί υπήρχε ζήτηση και νομίζω ότι σε αυτήν την φάση η ανάγκη εν όψη, δεν ξέρω και εσείς θα μου πείτε, της προσδοκίας για αύξηση της δουλειάς στην οικοδομή, ανάγκασε και τους εργοδότες σε μεγάλο βαθμό να πούνε ότι πρέπει να δώσουμε καλύτερα μεροκάματα. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που λέτε, δηλαδή μετά από μια μεγάλη πολύχρονη κρίση στις κατασκευές και γενικότερα, έχει έρθει μια ανάκαμψη σε αυτό το τομέα. Αλλά θυμίζω, νομίζω ότι θα το καταλαβαίνουν όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα, ας πούμε, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που είχαν μέσα στα χρόνια της κρίσης. Γκρινιάζουν οι ξενοδόχοι ότι έχουν 50.000 κενά, γκρινιάζουν οι εστιατόρες. Θέλω να πω ότι και με τη μεγάλη ανάκαμψη κανένας εργοδότης δεν είναι διατεθειμένος να βάλει το χέρι στη τσέπη να δώσει περισσότερα λεφτά, αν δεν δει απέναντί του μια αντίδραση, μια οργανωμένη πάλι των εργαζομένων, μια διεκδίκηση για να υποχρεωθεί στο τέλος και με όλους αυτούς τους παράγοντες που λέτε και εσείς να έρθει σε μια συμφωνία που θα βελτιώνει ουσιαστικά τα μεροκάματα. Και θέλουμε, νομίζουμε, ότι αυτή η επιτυχία που είχαμε σαν κλάδος είναι και μια συμβολή σε όλη την εργατική τάξη που δείχνει έναν δρόμο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είναι αυτό κυριαρχεί, ας πούμε, ότι οι αγώνες δεν φέρουν αποτέλεσμα και καλλιεργείται και εντέχνος, δυστυχώς, και από κομμάτι μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή εννοώ από την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, που εντέχνος ρίχνει νερό στο μήλο της εργοδοσίας που κάθε φορά βάζει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων σε ένα ασφιχτικό πλαίσιο που λέει τώρα δεν γίνεται, έχουμε αυτόν τον στόχο, έχουμε ανεργία, έχουμε δυσκολία, δεν πρέπει να είναι βίαιη η προσαρμογή όταν έχουμε ανάκαμψη. Σε κάθε περίπτωση η εργοδοσία κάνει τη δουλειά της, βάζει στο επίκεντρο τα δικά της συμφέροντα, αλλά και εμείς οι εργαζόμενοι
πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά, να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και να καθορίζουμε τη γραμμή πάλι μας. Αυτό που έχει επιδράσει κατά τη γνώμη μας, γιατί άκουσα και την συζήτηση που είχατε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ προηγουμένως, αυτό που έχει επιδράσει μέσα στο κίνημα είναι μια συμβιβαστική, ένας συμβαστικός συνενετικός προσανατολισμός που καλλιεργεί και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ όλα αυτά τα χρόνια, που στην ουσία λέει στους εργαζόμενους: καθίστε στα αυγά σας, δεν γίνεται τίποτα. Αυτή η πολιτική που ακολουθείτε χρόνια με αυτό τους αντεργατικούς νόμους που ψηφίζονται ανεξάρτητα ποιος είναι στο τιμόνι της διακυβέρνησης, έχουν περάσει όλοι τους ίδιους νόμους, ψήφισαν, ότι αυτός ο προσανατολισμός είναι μονόδρομος και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να περιμένουν πότε θα φιλοδημηθούν οι εργοδότες για να έχουμε κατακτήσει. Αυτό δεν γίνεται. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Δεν λειτουργήσε ποτέ στην ιστορία της ταξικής πάλης. Και από αυτή την άποψη η κριτική μας είναι και προς την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ ότι έχει μεγάλες ευθύνες. Προηγουμένως είπατε, ρωτήσατε τον πρόεδρο της, σωστά κατά τη γνώμη μου, της ΓΕΣΕ, ότι αν εννοεί ότι πρέπει να αλλάξουμε τις μορφές πάλης και τα λοιπά, και σας είπε κατηγορηματικά όχι, ότι η απεργία είναι εργαλείο, κάπως έτσι, αν το αποδίδω σωστά. Κάπως έτσι. Είπα, απλώς θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλα εργαλεία στο αγώνα. Ναι, το λέτε πιο σωστό. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι κακό αυτό, έτσι, γιατί ζούμε σε μια εποχή. Συμφωνούμε. Ναι. Συμφωνούμε. Όμως αυτό που δεν είπε είναι ότι σε όλα αυτά τα χρόνια η ΓΕΣΕ ήταν εκείνη που είπε ότι φάγαν τα ψωμιά της οι απεργίες, καλλιεργώντας την μυρολατρεία στους εργαζόμενους. Θυμηθείτε ότι στον πιο εμβληματικό αντεργατικό νόμο που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον απεργοκτόνο, έτσι όπως το λέμε εμείς, που έβαζε περιορισμό στο δικαίωμα της απεργίας, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ δεν δέχτηκε να κηρύξει ούτε μια ώρα απεργία. Θυμηθείτε πιο πρόσφατα τον νόμο Χατζηδάκη, που και ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι αυτός ο νόμος, ο πυρήνας του, αποτελεί πρόταση της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ για το φακέλωμα των εργαζομένων, για τους περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας, όλα αυτά. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε όλοι οι εργαζόμενοι είναι το εξής: πώς θα ήταν τα πράγματα ακόμα και σήμερα από την άποψη της δυναμικής του κινήματος, των προϋποθέσεων να πετυχαίνει περισσότερα αποτελέσματα, αν κυριαρχούσε ή εν πάση περιπτώσει ήταν πλειοψηφία στο κίνημα η γραμμή που προωθούν τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα που συσπυρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Και ακόμα και μέσα στα χρόνια της κρίσης, όχι μόνο σήμερα, είχαμε πολλές επιτυχίες. Εμείς στην Ομοσπονδία Οικοδόμων, οι οικοδόμοι, υπογράψαμε επιχειρησιακές συμβάσεις και μέσα στα χρόνια της μεγάλης κρίσης που είχαν αυξήσεις που ο καθένας μπορεί να τις κρίνει σε σχέση με τις αυξήσεις, αυτό τον επέσχυντο μηχανισμό που έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, που ο υπουργός βάζει τη σφραγίδα πόσο θα είναι η αύξηση δική μας. Μάλιστα. Και αν θα υπάρχει αύξηση. Εμείς λοιπόν και σε αυτή την περίοδο δεν αφήσαμε ποτέ τον εαυτό μας να πιστέψει ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Είχαμε και εκεί νίκες, γι' αυτό φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα που νομίζουμε ότι είναι οδηγός και για άλλους κλάδους να πετύχουν αποτελέσματα, να σταθούμε πιο γερά στα πόδια μας, να έχουμε κατακτήσεις. Εμείς την κάθε επιτυχία δεν την έχουμε για να την λιβανίζουμε στα αυτιά του κόσμου, για να κάνουμε, πώς να το πω, να πούμε ότι τελείωσε η δουλειά μας. Την κάθε επιτυχία την έχουμε σαν όπλο για να συνεχιστεί ο αγώνας, να συνεχιστούν οι κατακτήσεις της εργατικής τάξης, να περάσει πραγματικά η εργατική τάξη στην αντεπίθεση από μια κατάσταση άμυνας πίσω-πίσω που είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Τασιούλα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.